Σε επιφυλακή βρίσκονται οι πυροσβεστικές αρχές, καθώς είναι υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια την ώρα που βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τον χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, για την Τετάρτη 20 Ιουλίου προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στον Βόρειο Εύρο, την Ροδόπη, την Σαμοθράκη και την Λίμνο, ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, δηλαδή σε πορτοκαλί συναγερμό, βρίσκεται ο Νότιος Εύρος. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλα Στάσου βρίσκεται στο μπλε χρώμα, δηλαδή στο μέσο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Συμβουλές δίνει ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας Σταύρος Κυβράκης. Παράλληλα τρέχει η αντιπυρική περίοδος, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ήδη η περιοχή μας είναι στο κίτρινο, δηλαδή στον υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας. Ήδη οι υπηρεσίες μας και οι πυροσβεστικοί, πιο πριν απ' όλα οι εθελοντές μας, όλοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και όλος ο μηχανισμός και πραγματοποιούνται πυρασφάλειες, περιπολίες δηλαδή, τις δύσκολες ώρες, μεσημβρινές και μεταμεσημβρινές ώρες. Θα διανύσουμε μία περίοδο που θα κρατήσει ίσως και δεκαήμερο από ό,τι μας λένε οι μετεωρολόγοι, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Σε άλλες περιοχές θα έχουμε ισχυρούς καύσονες. Δεν μιλάω για Ισπανία, Γαλλία, τα γνωρίζετε αυτά, αλλά και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας που έτσι κι αλλιώς είναι ευάλωτες, όπως είναι οι κεντρικές περιοχές, οι δυτικές περιοχές της χώρας. Ευτυχώς εμείς, Ειδικά η Καβάλα, που δεν είναι υπηρωτικός νομός, έχει μεγάλη παραθαλάσσια έκταση, δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ, όμως θα έχουμε ένα ζεστό περιβάλλον, ένα κλασικό καλοκαίρι. Από τους πολίτες περιμένουμε την συνδρομή τους, να συμβάλλουν και αυτοί σε αυτόν τον αγώνα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην γίνουν αίτιοι για πρόκληση εστίας που μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο συμβάν μεγάλης δασικής πυρκαγιάς, οπότε να ταλαιπωρηθεί ακόμα περισσότερο ο μηχανισμός, γιατί όπως ξέρετε και με το δυστύχημα εμπλέκεται και η πυροσβεστική, η οποία έχει περίπολο και όχημα στην περιοχή και θα έχει για το επόμενο διάστημα όσο ο στρατός επιχειρεί στο πεδίο για εκαθάρισή του και έτσι και μέτρα αυτοπροστασίας. Ευτυχώς είπαμε δεν θα έχουμε ισχυρό καύσωνα στην περιοχή, όμως κυρίως ιδιαίτερη προσοχή όσοι κινούνται στην Ήπεθρο να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να μας βάλουν σε περιπέτειες. Την ίδια στιγμή, μικρής έκτασης πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χέρσο κομμάτι γης στη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Χρήστος Πριονίδης αλλά και πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε η πυρκαγιά να μην επεκταθεί σε γύρω αγροτεμάχια με καλλιέργεια ελιάς. Χέρσο κομμάτι πήρε φωτιά, απλά συνορεύει με καλλιέργεια μπελιού και ελιάς. Και κινδυνεύουν να καούν και αυτά. Η πυροσβεστική αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στον δρόμο, ακούω τη σιρήνα πλησιάζει. Θεωρώ ότι επειδή ευτυχώς δεν φυσάει αεράκι, νομίζω ότι θα την ελέγξουμε γρήγορα. Δεν κινδυνεύει δασική έκταση, κύριε Πριονίδη, έτσι? Όχι, καθόλου.